Συγκλονισμό και οδύνη σκόρπισε στο Παγκύπριο η είδηση του θανάτου αγοριού μόλι 17 μηνών από τη Λεμεσό, το οποίο όπω εκτιμάται έχασε τη ζωή του από πνιγμό ενώ έτρωγε ψωμί. Σύμφωνα με τι εξετάσει τη αστυνομία, το αγοράκι βρισκόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην οικία γυναίκα που το φρόντιζε στη Λεμεσό. Λίγο πριν το μεσημέρι, η γυναίκα έδωσε στο μωρό μία φέτα ψωμί που του είχε ετοιμάσει η μητέρα του αφού την έκοψε σε κομματάκια. Όπω ισχυρίστηκε η ίδια, το παιδί ενώ έτρωγε άρχισε να πνίγεται και προσπάθησε με τα χέρια της να αφαιρέσει το ψωμί από το στόμα του. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμού τη, έχασε τις αισθήσει του. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε το αγοράκι στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Εκεί έγιναν αλλεπάλληλες προσπάθειες ανάνυψής του, όμως ήταν ήδη αργά. Το αγοράκι έφυγε για τη γειτονιά των αγγέλων παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν στη ζωή. Από την αστυνομία διερευνάται το κατά πόσον η γυναίκα που είναι νηπιαγωγός ήταν παρούσα καθ' όλη τη διάρκεια που το παιδάκι έτρωγε, καθώς όπως διαπιστώθηκε στο σπίτι της εκείνη την ώρα βρίσκονταν και άλλα τρία παιδάκια τα οποία φρόντιζε. Θα διερευνηθεί επίσης από τις αρμόδιες αρχές κατά πόσον η γυναίκα κατήχε άδεια να προσέχει παιδιά στο σπίτι της. Τα ακριβή αίτια θανάτου του βρέφου θα εξακριβωθούν κατά την ενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί επί της ορού του αύριο στο νοσοκομείο. Από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέτα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.